Μία μεσαφήνιση λοιπόν, διότι μου το χρεώνουν συνέχεια κάτι το οποίο δεν έχω κάνει, κάτι που δεν έχω πει μου το χρεώνουν και δεν είναι δίκαιο. Αλλά το αντιμετωπίζω πλέον με στοιχότητα, δηλαδή με ψυχραιμία, τι να κάνει, γιατί είναι διαφορετικά με του ανθρώπου ή στην κοινωνία και πρέπει να του αντιμετωπίζει έτσι όπω συμπεριφέρονται. Προέκυψε κάτι αυτέ τι δύο-τρει τελευταίε ημέρε, θα ήθελα να ξέρετε. Μάλλον οι περισσότεροι γνωρίζετε ότι αυτό που βλέπετε και ακούτε, αυτό είναι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, ούτε πίσω, ούτε δίπλα. Είναι αυτό. Ό,τι σας λέω είναι αυτά. Ψέματα λένε αυτοί που φοβούνται ή αυτοί που θέλουν κάτι να τους κλέψουν. Ούτε να μας κλέψει το θέμα, ούτε φοβάμαι να πω την ίδια, αναλαμβάνω και τις επίδες μου, ένα καλό κομμάτι. Και σαν να πιστεύω. Είχαμε κάνει μια συνεργασία με την Πάουλα και τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο, ο οποίος κάποια στιγμή αποφάσισε να φύγει. Η συμφωνία τηρήθηκε επακριβώς. Ό,τι σας λέω όμως, η συμφωνία τηρήθηκε από την δική μου πλευρά, γιατί εγώ τον επέλεξα να σας αποδείξω. Επακριβώς όταν την Ελλάδα, δεν τον έχω δει ακόμα. Ποτέ δεν τον έχω δει, έτσι είναι. Εκ του φυσικού δηλαδή, σημαίνει ότι δεν έχω προκυλήσει. Όλο αυτό που έκανε είναι λάθος του, θα το καταλάβει κάποια στιγμή, γιατί όλα στην πορεία τα αντιλαμβανόμαστε. Και το να κατηγορείς κάποιον να είναι διασταυρώσεις αυτά που θεωρείς, αυτά που νομίζεις, είναι πάρα πολύ άδικο, γιατί μπορεί να κάνεις και λάθος. Παίζει και αυτό το σενάριο δηλαδή. Του να κάνουν λάθος. Και στην προηγουμένη περίπτωση ο τύπος κάνει λάθος. Κατηγορεί άνθρωπο, ο οποίος δεν είναι για να τον κατηγορείς, είναι για να τον αγκαλιάσεις, να τον φυλάσεις, να τον αγαπάσεις.